Καλησπέρα σας. Είμαι συντετριμμένος καταρχήν για αυτό τον πρόλογο που έκανε ο συνεργάτης σας. Και όντως αυτό το καιρό, επειδή μιλάω και με τους φίλους μου του εξωτερικού και συνεργάτες, σχεδιαστές και εμπόρους και από την Ισπανία και από την Ιταλία και από την Πορτογαλία και πάρα πολλούς από την Ελλάδα, δεν θεωρούσα ποτέ ότι ένας άνθρωπος, ένας έμπορος και ειδικότερα ένας σχεδιαστής, εδώ Μιχάλη Ασλάνη, θα φτάσει στο σημείο να δώσει τέλος άσχημα στη ζωή του. Και σίγουρα θα είναι άσχημο με οποιοδήποτε τρόπο και αν θέλουμε να κρύψουμε ή να πούμε, γιατί σίγουρα δεν πέθανε από κυριαρχία γιατί ήταν νέος άνθρωπος. Κρατάω μια επιφύλαξη, θα το λέω συνέχεια, γιατί δεν προκύπτει επίσημα τουλάχιστον από πουθενά ότι ήταν δική του επιλογή να δώσει τέρμα στη ζωή του. Μπορεί να είναι παθολογικά αίτια, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Σίγουρα όμως αυτό που λέτε και το ίδιο το έλεγε και το ξέρουμε όλοι, οικονομικά προβλήματα τον είχαν φέρει σε απόγνωση. Το δήλωνε ανοιχτά άλλωστε. Ναι, όχι μόνο αυτόν, όχι μόνο αυτόν, αλλά αυτό το πράγμα πρέπει να το δώσει παρηγοριά ότι όλοι πρέπει να είμαστε στο ίδιο τραπέζι, να συναλλασσόμεθα με όλες τις αρχές, εάν υπάρχουν ακόμη, γιατί εγώ έλειψα και μία εβδομάδα και δεν είμαι ακριβώς για διακοπές, έχω έρθει για μία ανείχνευση αγοράς εδώ. Το θέμα είναι ότι πραγματικά το κράτος αυτό δεν λογίζει ότι υπάρχει μόδα στην Ελλάδα και ότι η μόδα. Ούτε για να μπείτε σε αυτό το χώρο και μετά όλα τα θέματα θέλω να ασχολούμαι. Ήταν ένας σχεδιαστής μόδας πασίγνωστος, έκανε μαγαζιά, έκανε μεγάλα ανοίγματα, έφυγε από το χώρο της μόδας, πέρασε μέχρι και στα είδη του σπιτιού. Από όσο ξέρω. Τα μεγάλα ανοίγματα, συγγνώμη, σας διακόπτω. Ποια ήταν τα μεγάλα ανοίγματα? Δεν είχε 15 γραφεία πολιτικά, δεν είχε 30 μοναστήρια ως παπάς ή κάτι άλλο. Είχε το ατελιέ του, είχε τους συνεργάτες του, έκανε τις επιδείξεις του. Ό,τι μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος που ασχολείται με τη μόδα. Ξαφνικά αυτός έκανε μεγάλα πράγματα και η κυβέρνηση, η εκκλησία, οποιοδήποτε δεν κάνει μεγάλα. Να ξέρουμε τι εννοούμε μεγάλα πράγματα, ξέρετε. Αυτό που λέτε έχει ενδιαφέρον και ας μείνουμε λίγο. Γιατί η εικόνα που τουλάχιστον εγώ είχα, και δεν σας κρύβω ότι δεν το παρακολουθώ από πολύ κοντά, αλλά η αίσθηση που είχα ήταν ότι ο Μιχάλης Ασλάνης είχε κάνει κάποια ανοίγματα και από αυτά είχαν προκύψει οικονομικά προβλήματα. Συνέβαινε αυτό ή όχι? Κοιτάξτε, ανοίγματα, ο άνθρωπος δεν μπορεί να είναι όπως ήταν τη δεκαετία του 50 ή του 60-70. Δεν κυκλοφορούμε με κάρα, ούτε με το τρόλεϊ, ούτε με το, τι να πω, με κάποια μέσα τα οποία είναι πρωτόγωνα. Ο κόσμος εξελίσσεται, η τεχνολογία εξελίσσεται, παρακολουθούμε μέσω των site, βλέπετε ότι ήδη εμείς έχουμε μια σύνδεση αυτή τη στιγμή που φαίνεται ότι εγώ μπορεί να είμαι στο στούντιο και είμαι κάπου αλλού. Και αυτός ο ίδιος εξέλιξε τη δουλειά του όπως ο καθένας από εμάς. Επικοινωνεί με το εξωτερικό και ανταγωνίζεται με την καλή έννοια τους σχεδιαστές του εξωτερικού. Ή αν είναι έμπορος, τους εμπόρους του εξωτερικού. Και πολύ καλά κάνει γιατί αυτό. Αυτό είναι η ειδικότητα. Στραβά. Στην αισιοδοξία ενός σχεδιαστή. Ειδικότερα ένας άνθρωπος είναι καλλιτέχνης, όπως είπα και εγώ, το κομμάτι μου βασικά στην εταιρεία υποτίθεται ότι θα ήταν αυτό, κάπου κινήσει το μυαλό και το κάνει να απαξεί, να μάθει τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας. Απ' την άλλη μεριά, χωρίς να το θέλουν αρχικά κάποιοι, είναι όπως τα κόμματα που ξεκινάνε με μια καλή προϋπόθεση και μετά στον δρόμο έχουμε τα ρουσιά και έχουμε εκείνο το άλλο και αλλοιώνονται. Το ίδιο και εμείς οι καλλιτέχνες στις δουλειές μας. Μας αφήνουν να πιστεύουμε ότι όλα πάνε καλά και όταν αρχίζουν τα ζόρια τα πετάνε μόνο επάνω μας και όχι αυτοί σε αυτούς. Γιατί κάτι αντίστοιχο, όχι ότι σε αυτή την έννοια που λέγατε, από συνεργάτες μου, οι ίδιοι οι συνάδελφοί τους δηλαδή λένε, ότι κλέβανε από την εταιρεία μου, ότι κάνανε κάποιες πληρωμές που ήταν αλλού για αλλού, ότι χρηματοδοτούσαν μέσω των χρημάτων της εταιρείας κάποια δικά τους συμφέροντα, έχουν offshore εταιρείες, τις έχουν αναγγείλει κιόλας αυτές. Αλλά δυστυχώς αυτά γίνονται στις εταιρείες. Ξέρετε, κάποιος προχωράει, κάποιος τρέχει και κάποιοι άλλοι από πίσω υποσκάπτουν. Κάνουμε διάφορα. Κρατάω πάντως αυτό που λέτε ότι ίσως ένας καλλιτέχνης από τον χώρο της μόδας δεν είναι τελικά τόσο καλός επιχειρηματίας γιατί πιθανώς να είναι προσιλωμένος. Και δεν πρέπει να είναι. Δεν πρέπει να είναι. Η Ντόρτζι και η Καμπάνα. Σας δίνω ένα παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή χρωστάνε στην Ιταλία κάποια χρήματα και αυτά που λένε πολύ περισσότερα.
Είναι όμως το made in Italy. Αυτό είπα κάποτε και παρεξηγήθηκα. Γιατί δεν το αγνοήσουμε αυτό? Γιατί πρέπει να είναι μόνο Berlusconi το made in Italy και όχι Dolce και Gabbana? Γιατί πρέπει εδώ πέρα να είναι τα κόμματα και ποια είναι τα κόμματα? Καταρχήν, ο Ασλάνης ή εγώ είμαστε στις εταιρείες μας από το Α με το μέγα μας. Το δικό του μέγα. Εγώ πιστεύω να έχω ακόμη κάποια πράγματα να καταναλώσω. Γιατί δηλαδή δεν θα πρέπει να δεχτούμε ότι υπάρχει ο καλλιτέχνης, υπάρχει ο έμπορος, υπάρχει ο πολιτικός, υπάρχει η εκκλησία που αναλαμβάνω, υπάρχουν τα πάντα όλα που γίνονται τα ασφαλείες. Γιατί πρέπει να το υπομειστεί μόνο ο καλλιτέχνης αυτό και όχι η εταιρεία του και όχι όλοι αυτοί οι οποίοι είναι γύρω-γύρω του και το κράτος το ίδιο. Γιατί? Εμείς είμαστε στις εταιρείες μας πάντα. Δεν αλλάξαμε, δεν είμαστε τη μία μέρα στο ένα κόμμα, την άλλη σε άλλη σύνθεση, την άλλη πιο εκεί. Τη μία είμαστε μαμεθανοί, την άλλη αποβάτες, την άλλη καθολική, την άλλη ορθόδοξη. Όχι, κύριε Γαβάλα, αλλά από την άλλη πλευρά ξέρετε και εσείς καλά, γιατί έχετε αναπτύξει ευρύτατη επιχειρηματική δραστηριότητα, ότι τις αποφάσεις συνήθως τις παίρνει. Παμπλακοντός βέβαια. Τις παίρνει ένας. Και εδώ πέρα έπρεπε να ρισκάβουμε τη γη μόνο, μήπως βρούμε κανένα περίκοκο και οτιδήποτε άλλο. Αλλά πείτε μου. Τις αποφάσεις τις παίρνει ένας. Αρχηγός είναι ένας και πώς να το πω, αυτός είναι και ο καπετάνιος του καραβιού και στο καράβι όταν κάτι πάει στραβά πάντα την πρώτη ευθύνη, ακόμα και αν δεν περνάει από τα χέρια του, την έχει ο καπετάνιος. Ναι, μόνο που αυτό είναι αλήθεια, αλλά και αυτοί που πάνε όμως την κουαζιέρα και τη χαίρονται, κάποια στιγμή πρέπει να τους έχει πετάξει ο καπετάνιος στη θάλασσα, αντί να τους πήγατε δεν είναι και δεν λύνατε καλά ή δεν καθαρίζατε καλά. Είτε τέλος πάντων δεν σε νοιάρατε, όπως λέμε, το σκάφος. Αυτό έπρεπε να κάνει. Εσείς θεωρείτε δηλαδή ότι στην πορεία του ταξιδιού οι διάφοροι που ήταν μέσα στο καράβι ήταν όλοι άψογοι? Σε καμία περίπτωση. Απλώς. Δηλαδή ο καπετάνιος σου πέταξε στη θάλασσα. Γιατί λοιπόν πετάνε τον καπετάνιο όμως στη θάλασσα και κάνουν ότι αυτός μόνον φταίει? Κανένας δεν λέει πρώτα απ' όλα ότι κάποιος μόνον φταίει. Γιατί όποιος το πει αυτό και με το δάχτυλο δείχνει εύκολα, καταλογίζει τις ευθύνες. Και από αυτά έχουμε χορτάσει. Αλλά λέω ότι. Τώρα στη δική μου υπόθεση, βέβαια, για να πάμε και εκεί, γιατί αυτό σίγουρα θα το θέλετε να το ξέρετε, εγώ την πλήρωσα. Γιατί υποτίθεται ότι εγώ ήμουν ο καπετάνιος. Άστο να δεν είδα ποτέ το σκάφος και το κυβερνούσαν άλλοι. Αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Να γυρίσω λίγο στο Μιχάλη Ασλάνη. Πείτε μας δύο λόγια για την προσωπικότητά του, για το πώς ήταν, πώς κινείται και πώς εκινείται, μάλλον και ως άνθρωπος και στον χώρο της μόδας. Κοιτάξτε, ήταν ένα πολύ γλυκό, πάρα πολύ γλυκό παιδί. Είναι λίγοι στον χώρο της μόδας, όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα, αλλά διεθνώς, που είναι τόσο γλυκής. Αυτός δηλαδή ήταν το παιδάκι το μόνιμο, όπως είναι ο Τζεντίν Αλάγια, αντίστοιχα στη Γαλλία. Αλλά είναι ένα παιδί από εκεί που προέρχεται, από την Χαλκίδα, που είχε παλήρια. Πήγαινε πάνω και πήγαινε κάτω. Με την έννοια την συναισθηματική εννοώ. Έχουμε και μια κακή επιστροφή και ακούω την φωνή μου που είναι και χάλια. Τέλος πάντων, θα φροντίσω να είμαι όσο γίνεται πιο συνετός και συγκεκριμένος, γιατί είμαι και πολύ συγκινημένος για το θέμα. Ήταν λοιπόν ένας καλός στη δουλειά που έκανα, άστο να δεν ήταν της προτίμησής μου σαν δουλειά, αλλά ήταν της προτίμησής μου σαν άτομο. Ήταν πολύ καλός, πολύ καλοκάβατος θα έλεγα. Mm-hmm. Θα τον θυμάμαι με πάρα πολύ αγάπη, γιατί ήταν ένα από τα καλύτερα παιδιά της μόδας πραγματικά. Να ρωτήσω τώρα λίγο για το χώρο της μόδας, δηλαδή για όλη αυτή την κατάσταση που ίσως και πριν την κρίση να έχει αρχίσει να δείχνει κάποια σημάδια κάμψης, αλλά νομίζω, για να το πω έτσι πολύ απλά, η κρίση τον πήρε και τον σήκωσε. Όχι, τον πήρε και τον σήκωσε γιατί θέλουν να... Με ακούτε? Ναι, βεβαίως σας ακούμε. Ναι, ναι, θέλουν να κρύβουν διάφορα άλλα πράγματα στην Ελλάδα και βάζουν τη μόδα στο τελευταίο σκαλοπάτι. Όταν όλοι ήταν με τα τσίτια, με κάτι πράγματα τάδε κτλ. Και κάποιοι άνθρωποι τους έφεραν, τους εξευγέννησαν, τους έκαναν διάφορες παροχές θα έλεγα. Είναι κρίμα τελικά να την πετάνε τη μόδα στην άκρη. Η πολιτεία οφείλει να σεβαστεί και να ξέρετε τη στιγμή που δεν είμαστε στην εποχή του ΜΑΟ που φορούσαν το συγκεκριμένο ταγέρ, τη συγκεκριμένη στολή και δεν είμαστε στην εποχή της Κοκόσανα που φοράγανε πάλι το συγκεκριμένο ταγέρ και υπάρχει η μόδα, η οποία μόδα την εμπορεύονται όλοι τους, πρέπει να την αφήσουμε ήσυχη να δημιουργήσει, να έχουν ειδικές παροχές. Η Ελλάδα πρέπει να δείξει ότι δεν ήταν μόνο η αρχαία Ελλάδα με τις γλαμίδες, αλλά υπάρχει και η σημερινή που έχει ένα total look. Αυτό το πράγμα το παρενοχλούν πάρα πολύ. Και ιδιαίτερα θέλουν να το καταδικάσουν με διάφορους τρόπους. Μας φέρανε σε μια κρίση. Εμείς που δείξαμε και κάναμε. Ο Μιχάλης, το ατελείο του, εγώ, τις διάφορες μου επενδύσεις που έκανα, ξαφνικά θεωρούν ότι πρέπει
να κοπεί η δουλειά λόγω της κρίσης, ωστόσο να πληρώνουμε, να προχωράμε συνέχεια, να λένε ότι υπάρχει μόδα στην Ελλάδα, να μην κάνουν απεργίες κανένας και όλα αυτά τα πράγματα. Αυτά δεν γίνονται. Η πολιτεία πρέπει να λάβει τα μέτρα της. Η μόδα είναι κάτι που εφραίνει τον κόσμο και δεν είναι μόνο το φαγητό. Καταλάβατε. Είναι και η μόδα. Αυτό να ρωτήσω όμως, να θέσω ένα θέμα που ενδεχομένως κάποιοι που μας παρακολουθούν σίγουρα το σκέφτονται. Γιατί θα πρέπει να υπάρξει από την πολιτεία ένα καθεστώς προστασίας? Τώρα σας ακούτε και κομμένα. Θα κάνω μια προσπάθεια, μήπως μπορέσουμε να έχουμε μια καλύτερη σύνδεση. Ναι, πείτε μου. Λέω λοιπόν, κάποιος που μας ακούει, εύλογα θα αναρωτιέται όμως, κύριε Γαβαλά, γιατί πρέπει η μόδα να έχει κάποιο ιδιαίτερο καθεστώς προστασίας από ένα κράτος το οποίο έχει γίνει, μην το σχολιάσω πώς, γιατί θα πρέπει να πω πολύ, πολύ άσχημο γιατί χαρακτηρισμό. Πρέπει να είναι μόδα η πολιτική, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Όχι, όχι, άλλο θέλω να πω. Είναι καλύτερο να βλέπουμε κόσμο πηγαίνουν, έρχονται στις τηλεοράσεις και να μην ψυχαγωγούμε τα μία τρώει, τα μία εκείνο το άλλο και να μην βλέπουμε μόδα. Όχι, όχι, δεν με καταλάβατε. Λέω ότι είπατε πριν ότι θα έπρεπε το κράτος, η πολιτεία, να προστατεύσει, να βοηθήσει το χώρο της μόδας για να σταθεί στα πόδια του. Έτσι όπως έχει γίνει το κράτος, το οποίο δεν έχει ούτε νοσοκομεία ούτε σχολεία, εύλογα κάποιος θα αναρωτηθεί γιατί τη μόδα και όχι όλους τους άλλους. Δηλαδή τι διαφορετικό. Φυσικά, φυσικά και δεν το συζητώ, αλλά εγώ να σας πω κάτι. Δεν έχω νοσοκομεία, δεν έχω κλινικές, δεν είμαι καντιλανάφτης. Είμαι άνθρωπος της μόδας. Πρέπει να προστατεύσω αυτό που με αφορά. Και αυτό για το οποίο επένδυσα 32 χρόνια σε αυτή τη χώρα πάρα πολύ πιστά. Το ίδιο έκανε το συγχωρημένος πλέον ο Μιχάλης Βασιλιάνης. Γι' αυτό δεν πρέπει να προστατευτεί. Σαφώς πρέπει να προστατεύονται όλα τα επαγγέλματα προς Θεού.